Λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα για όλη αυτή τη θυμολογία που υπήρχε σχετικά με το ποιοι θέλουν τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, που λογικά το θέλουν και πολλοί, και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και αυτή την εβδομάδα. Την οποία διέψευσε ο Δημήτρης, να το πω. Διέψευσε κατηγορηματικά. Ωραία. Αυτή την εβδομάδα όμως, η δαιμόνια αυτή ομάδα της εκπομπής είδε, έκατσε, έψαξε, είδε Ελένη και είδε που δεν είδε τον Δημήτρη. Και δεν τον είδαμε πολύ. Θέλετε λίγο να δούμε το βίντεο? Ναι. Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βγαίνει από την αρχή της εκπομπής στο πάνελ της Ελένης Μενεγάκη μετά το σάλο που έχει δημιουργηθεί ότι η Φέη Σκορδά τον επιθυμεί στην εκπομπή της. Ωστόσο, δεν έλειψαν τα σχόλια για αλλαγές στην εκπομπή. Αυτές οι μέρες, από την πρώτη έκλειψη στη δεύτερη, μην πάτε, λέει, να ξεκινήσετε κάτι συνήθως, γιατί δεν είναι καλό, δεν είναι αυτό το ενδιάμεσα στις εκλείψεις. Ένα. Άρα. Δύο. Να. Δείχνουν πάντα, λέει, κάποιες αλλαγές οι εκλείψεις. Τέλος πάντων. Αλλά. Όλοι μαζί περάσουν. Αυτό το έντονο, το smokey eye και το μολύβι, πολύ το χαβάλι. Το χαβάλι. Ευχαριστώ. Πάντα έχεις έτσι τα προσέχεις αυτά. Σ' αρέσει? Πολύ μ' αρέσει. Ωραία. Γυαλίζει το μάτι μου? Πάντα. Πάντα γυαλίζει. Αν εξαιρέτως να κοιλιάζει. Συνολικά έμεινε στον αέρα της εκπομπής 12 λεπτά. Τρίτη, 25 Οκτωβρίου. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι εξαφανισμένος από την έναρξη της εκπομπής. Κάνει την πρώτη του εμφάνιση γύρω στις 14:40 με την Ελένη Μενεγάκη να του απευθύνει ελάχιστα το λόγο. Καλώς τα αγόρια. Χαίρετε, χαίρετε. Να και ο Δημήτρης. Να, κι άλλος Δημήτρης για αύριο που λέω. Ξεκινώντας, έχοντας στο μυαλό μου βεβαίως τον πεθερό μου και όλους τους υπόλοιπους Δημήτρης. Πολύ παίζει το όνομα Δημήτρης. Αν και ήταν στον καναπέ, μίλησε για ένα λεπτό. Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου. Ανήμερα του Αγίου Δημητρίου, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν εμφανίζεται στην αρχή της εκπομπής. Η Ελένη Μενεγάκη, ωστόσο, αναφέρεται σε αυτόν. Χρόνια πολλά, λοιπόν, στα Δημητράκια που σήμερα γιορτάζουν και τις Δημητρούλες. Μητσούλες. Στη δικιά μου Δημητρούλα. Στο Δημήτρη μας που δεν τον βλέπω κάπου, θα τρέχει πάλι σε 500 δουλειές. Στον άλλο Δημήτρη μας, τον Ουγγαρέζο, που θα τον δώσει λίγο. Κάνα δύο ώρα μετά, πάλι στις 14:40, εμφανίζεται στην εκπομπή. Οι κάμερες το δείχνουν για περίπου 3 λεπτά. Δημητράκι μου, πολύχρονος, ευτυχισμένος. Και η επόμενη σου χρονιά, γιατί όταν κλείνουμε γενέθλια, αλλά εγώ λέω και στις γιορτές, αυτά που σε κάνουν ευτυχισμένο, ισορροπημένο, γλυκαμένο και που σε κάνουν να βγάζεις όλα τα ωραία στοιχεία που έχεις μέσα σου, να έρθουν στη ζωή σου, μέσα από την καρδιά μου, στο λέω. Αμήν. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν εμφανίστηκε καθόλου στην εκπομπή, με το Twitter να παίρνει φωτιά. Ήρθαμε κι εμείς. Γεια σας, γλυκά μου παιδιά, αγόρια και κορίτσια, από όλα τα μέρη του κόσμου. Ναι, είμαστε εδώ. Δεν τον έβγαλε καθόλου. Τι κακή εκδικητική φάση είναι αυτή? Αυτό που συμβαίνει με την ημιεξαφάνιση του Δημήτρη είναι τουλάχιστον cringe. Ο Δημήτρης πού είναι? Πού είναι ο Ουγγαρέζος? Δεν φτάνει ο καναπές? Αν και δεν είμαι φαν του, λείπουν οι σωστές ατάκες του. Πού είναι ο ΕΟ?